Γιάννη Βαρουφάκη, μόλι τρει εβδομάδε υπουργό οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και απολαμβάνει τη δημοσιότητα ενό ροκ στάρ. Κανεί Έλληνα υπουργό δεν βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο μεγάλου ενδιαφέροντο διεθνώ, αλλά και τόσο σκληρή κριτική και για τι απόψει του, αλλά και για τι στιλιστικέ του επιλογέ. Ο Έλληνα υπουργό οικονομικών μπήκε όμω στο μάτι του Βερολίνου, Γερμανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Βαρουφάκη δεν διαπραγματεύεται με σοβαρό τρόπο, επισημένοντα ότι το Eurogroup δεν είναι αμφιθέατρο πανεπιστημίου για να δίνει διαλέξει. Ενδεικτικό είναι το ρεπορτάζ του Βήματο, καθώ σύμφωνα με τον ανταποκριτή τη εφημερίδα στη Γερμανία, ο εκπρόσωπο των Σοσιαλδημοκρατών για Ευρωπαϊκά Θέματα, Γιώαχιμ Πό, αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό του Γιάννη Βαρουφάκη, χαρακτηρίζοντα τον ακατάλληλο και ζητώντα την αντικατάστασή του. Προκαλεί παντού σύγχυση. Αντί να παραδώσει στου ομολόγου του ένα γραπτό κατάλογο με συγκεκριμένε προτάσει, του έβγαλε ένα ημίωρο λόγο καινό πολιτικού περιεχομένου. Το ίδιο αίτημα φέρεται να επανέλαβε και ο γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, σε συνάντησή του με υπουργό τη ελληνική κυβέρνηση, που του απάντησε. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή χώρα και η κυβέρνησή τη είναι δική τη υπόθεση. Σα παρακαλώ να μείνετε στα θέματα συνεργασία που προκύπτουν από το διπλωματικό σα ρόλο. Η δυσφορία όμω για τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών εκφράζει και το Παρίσι. Γνωστή δημοσιογράφο μιλώντα σε γαλλικό radiofono, σχολίασε τη στάση του Γιάννη Βαρουφάκη στι πρόσφατε διαπραγματεύσει, λέγοντα πω το Ελληνί Θεωρεί ότι βρίσκεται σε άλλο πλανήτη. La personnalité du ministre grec des Finances est devenue, dans toute cette discussion, un problème. C'est un bulldozer, lui-même. C'est ça, vous savez, il est professeur d'économie et il a tendance à vouloir faire la leçon. Je peux vous dire que ça ne plaît ni à la Commission, ni au ministre. Δημοσιεύματα επιχειρούν να υπονομεύσουν το κύρο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Βαρουφάκη. Κατανοητό, αφού για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια συναντούν ένα Υπουργό Οικονομικών που του φέρεται ισότιμα. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι δεν έχουν πλέον να κάνουν με κυβέρνηση εντολοδόχων. Ο Γιάννη Βαρουφάκη απαντά πάντοτε και στι επιθέσει που δέχεται μέσω Twitter. Η οικονομική χρεοκοπία τη Βενεζουέλα ακολούθησε το μοντέλο του κόμματό σα. Εσεί τι θα κάνετε διαφορετικά. Τα πάντα. Είμαστε ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα που απορρίπτει απλά μία αποτυχημένη πολιτική.